Πρεμιέρα έκανε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η λίστα των προϊόντων στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοικοκυριού ως λύση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από σήμερα δηλαδή τίθεται σε εφαρμογή η λίστα του καλαθιού με τα 51 προϊόντα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στο καλάθι της νοικοκυράς θα ανανεώνονται κάθε εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη. Στόχευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι ο έλεγχος της ακρίβειας μέσω του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο απευθύνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ενώ υπαρκετός είναι ο προβληματισμός τόσο από πλευράς των αλυσίδων όσο και από πλευράς των προμηθευτών για το εάν και πόσο θα είναι αποτελεσματικό το μέτρο κατά την εφαρμογή του. Και σύμφωνα με διευθυντή κεντρικού σούπερ μάρκετ της Καβάλας, οι τιμοί που αναγράφεται στα εν λόγω προϊόντα έχουν μεγάλες μειώσεις για τα δεδομένα της εποχής. Κάναμε μια πρώτη έρευνα σε τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και έχουμε διαπιστώσει τέσσερα πράγματα. Έχουμε τέσσερις παρατηρήσεις. Μάλιστα. Η πρώτη παρατήρηση, όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι οι επιχειρήσεις αυτές, οι αλυσίδες, θα δώσουν στο καλάθι του νοικοκυριού τα προϊόντα ιδιωτικής ιδιωτικής ετικέτας, επαληθεύτηκε. Μάλιστα, σε μία από τις τρεις εταιρείες, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τις οποίες ερευνήσαμε, είδαμε ότι σχεδόν αποκλειστικά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Α, μάλιστα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή των σούπερ μάρκετ, του κατόπου σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, ναι, αυτό που είχαμε πει. Τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη και τα καταστήματα και τα παράγουν με το δικό τους σήμα, με τη δική τους ετικέτα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή, παρατηρήσαμε ότι οι τιμές δεν έχουν αλλάξει σε πάρα πολλά προϊόντα. Σε μία από τις αλυσίδες παρατηρήσαμε να υπάρχει μία μείωση σε κάποια από τα προϊόντα και μάλιστα υπάρχει σχετική ένδειξη, αλλά δεν έχουμε μία μείωση. Οι τιμές παραμένουν σταθερές όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες. Από σήμερα, όπως ορίζει η νομοθεσία, έχει βγει το καλάθι του νοικοκυριού με 51 κατηγορίες προϊόντων που αφορά ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Εμείς σαν μασούτες έχουμε βγει με ένα ποσοστό υψηλό σε επώνυμα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές και βάλαμε και κάποια προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε αξιακά, πιστεύουμε ότι είναι το πιο φθηνό καλάθι αυτή τη στιγμή που παίζει στην αγορά. Θέλουμε να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας προς τους καταναλωτές μας και ότι αυτό που βγάλαμε είναι αληθινό. Υπάρχουν προϊόντα, έχει κοτόπουλο με 2,99, έχει ηλιέλαιο, φακές σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ζάχαρη σε χαμηλή τιμή. Προϊόντα πρώτης ανάγκης και πρώτης γραμμής. Αυτό θα διαρκήσει από Τετάρτη μέχρι Τρίτη. Και κάθε εβδομάδα θα αλλάζουν οι κατηγορίες αυτών των προϊόντων, των 51 προϊόντων. Μεγάλο μέρος των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει έρευνα και να ψάχνει τις ειδικές σημάνσεις για το καλάθι της νοικοκυράς. Οι καταναλωτές είναι σε μια αναζήτηση, ψάχνουν, κάνουν έρευνα, γιατί υπάρχει μια δυσπιστία από τους καταναλωτές, μήπως δεν είναι όντως, υπάρχει κάτι άλλο κρύβεται από πίσω, αλλά εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα μας είναι και επώνυμα και σε πολύ καλές τιμές. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Οι τιμές τίποτα δεν κατάλαβα, όλο το ίδιο ήταν. Δεν είδα ούτε κάρτες, τίποτα. Δεν είδατε το καλάθι του νοικοκυριού? Τίποτα δεν είδα, δεν. Πάω στο σούπερ μάρκετ, κορίτσι μου, ναι. Θα κάνετε τον έλεγχο τώρα στα προϊόντα ναι, που βέβαια, έχουν... βέβαια, γιατί από τη ζάχαρη από 65 λεπτά την πήγαν 1,25. Άρα θα ψάξετε τις καρτέλες. Βέβαια. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν αυτές οι εκτόσεις? Ποιες εκτόσεις? Στο καλάθι του νοικοκυριού. Βέβαια θα βοηθήσουν, παιδί μου. Τα πάντα γίνανε διπλάσια και τριπλάσια. Άρα από εδώ και πέρα μόνο από αυτά θα ψωνίζετε. Βέβαια, μόνο από αυτά. Βρήκατε τις τιμές? Τα ίδια. Είδατε
τις τιμές τώρα που αναγράφονται στο καλάθι του νοικοκυριού? Όχι, όχι, δεν είδα. Ψηλό πράγματα ψώνισα. Ήταν ακριβά όμως. Όλα. Όλα. Οπότε πήρατε λιγότερα πράγματα. Λιγότερα. Τώρα που ανακοινώθηκε το καλάθι νοικοκυριού, θα παίρνετε πράγματα έτσι πιο φθηνά? Να δούμε. Άμα είναι πιο φθηνά, όντως. Δεν πήρε πολλά πράγματα. Εντάξει, τιμές είναι. Είδατε τις καρτέλες για το καλάθι του νοικοκυριού? Ναι. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Καλές είναι. Καλές. Πώς είδατε τις τιμές? Οι τιμές όπως ήταν. Είδατε το καλάθι του νοικοκυριού σήμερα, τις τιμές παραγράφονται? Όχι, δεν. Θα τα δείτε από εδώ και πέρα, μήπως είναι πιο φθηνά? Δεν ξέρω αν κατεβώ. Τι ίδιες δεν άλλαξαν. Είδατε τις καρτέλες για το καλάθι του νοικοκυριού? Όχι. Έχετε ενημερωθεί γι' αυτό? Έχω ενημερωθεί, αλλά εντάξει. Θα τα ψάχνετε τα προϊόντα από εδώ και πέρα? Μάλλον, πάντα τα ψάχνω, έτσι κι αλλιώς. Ίδιες. Δεν είδατε το καλάθι του νοικοκυριού? Δεν το είδα. Βλέπεις κάποιες αλλαγές στα προϊόντα, ειδικά αυτά που επιλέξαν? Αυξημένες. Γενικώς αυξημένες. Τι αλλαγές? Τα 50 είδη τροφίμων που λένε θα έχουν διαφορετικές τιμές και επιλεγμένα. Τα ίδια νομίζω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα βασικά είδη, όχι, γάλα και τέτοια, δεν υπάρχει διαφορά. Στα υπόλοιπα ναι, σε κάποια υπάρχει. Αλλά δεν είναι σε πρώτη ζήτηση, θα έλεγα.